Είμαι ο Θεοδόσης Μίχος και θα διαβάσω ένα κεφάλαιο από το τελευταίο μου βιβλίο με τίτλο «Η Αλκμίνη και οι άλλοι», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books. Δύο φορές τα χρόνια της είχε που κάπνιζε και γι' αυτό, καμιά φορά που το καλοσκεφτόταν, της φαινόταν μεγάλη υπόθεση που όποτε τους επισκέπτονταν οικογενειακώς ο πεθερός της, γέρος άνθρωπος πια, πιο γέρος και από τον πατέρα της, τσιγάρο δεν άναβε μπροστά στα δύο εγγόνια του για να μην τα φαρμακώσει, όπως έλεγε. Όταν ο καιρός επέτρεπε να κάθονται έξω στην αυλή, σηκωνόταν και πήγαινε να ποτίσει το μεγάλο παρτέρι που έβλεπε στο δρόμο. Στη μία γωνία του φύτευε τις γόπες και όταν μαζεύονταν καμιά δεκαριά, τις μάζευε με προσοχή για να μην λερώσει με χώμα τα νύχια του και τις πετούσε στο καλάθι με τα ξερά φύλλα. Ακόμη και το χειμώνα, όση ώρα είχε τα εγγόνια του στο σπίτι, έξω έβγαινε να καπνίσει, πηγαίνοντας πάνω κάτω κατά μήκος του μπουγαδόσκινου στην πίσω μεριά της αυλής, εκεί που ήταν στιβαγμένα τα ξύλα και κόβε ο αέρας. «Ρίξε κάτι πάνω σου, Χριστιανέ μου, θα πουντιάσεις», έλεγε επίμονα η γυναίκα του όταν έμπαινε ξανά στο σπίτι με 4-5 κούτσουρα στα χέρια. «Τη δουλειά σου εσύ», της απαντούσε μέσα από τις ησυχίες των ψεύτικων δοντιών του που έσφυγε για να κρατηθεί ζεστός και τάιζε τη φωτιά στην ξυλόσομπα. Ότι την είχε αρπάξει τελικά σκέφτηκε στην αρχή η νύφη του εκείνο το Φλεβάρι που πρωτάκουσε να αντυχεί από μέσα του ένας καταιγιστικός, κολώδης βήχας που προσπάθησε μάταια να καταλαγιάσει με το προσεκτικά διπλωμένο μαντίλι που έβγαλε με αστραπιαία ταχύτητα από την τσέπη του. 5 μέρες μετά που ξαναπήγαν οικογενειακώς να τους δουν, ο βήχας ακουγόταν μέχρι έξω στο δρόμο. Όσο και αν το πρόσωπό του φάνταζε πάντα πιο ροδαλό από τον γύρο του γιατί τα μαλλιά του ήταν κατάλευκα και πυκνά σαν φλοκάτι, η νύφη του, βλέποντας τον πυρακτωμένο και με το καλό του μάτι πιο υγρό από ό,τι συνήθως, να βγαίνει να καπνίσει μέσα στο κρύο, θορυβήθηκε γιατί θυμήθηκε μετά από πάρα πολύ καιρό το συγχωρεμένο τον αδερφό της μάνας της στο νεκροκρέβατό του. «Κούφια η ώρα», σκέφτηκε, και για να μην τη δει κανείς να χτυπάει ξύλο, έσκυψε τάχα μου για να βολέψει καλύτερα τα κούτσουρα που ήταν αφημένα δίπλα στη σόμπα. Ύστερα από 10 χρόνια, η νύφη του συγχωρεμένου στάθηκε ένα πρωί μπροστά στο χωνευτήρι και ενώ με τα μάτια της αναζήτησε τον πάτο του πηγαδιού, έβαλε με το μυαλό της την ακολουθία των γεγονότων εκείνης της προπολού τελειωμένης άνοιξης, κάποιον από αυτά με τέτοια ανοικονόμητη ακρίβεια που της προκάλεσε σύγκριο και σταυροκοπήθηκε. Την Τετάρτη, μετά από εκείνη την τελευταία καθαρά Δευτέρα, η πεθερά της τους τηλεφώνησε κατά τις 5 το απόγευμα, την ώρα που ήξερε ότι ο γιος της έπαιρνε το μεσημεριανό του ύπνο μετά τη δουλειά. Τόσες και τόσες φορές της είχαν πει να μην παίρνει τέτοια ώρα και τελικά είχαν καταφέρει να την πείσουν. Γι' αυτό και σηκώνοντας η κόρη της Αλκμίνης το τηλέφωνο πριν κουδουνήσει δεύτερη φορά, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενε να ακούσει στην άλλη άκρη της γραμμής. «Έλα καλέ, πού είναι ο άλλος?», ρώτησε η πεθερά χωρίς να πει καλησπέρα. «Κοιμάται, πού να είναι καλέ μαμά?», είπε η νύφη και από μέσα της είπε «μαμούνια». Ή ήταν ήδη ψυχραμμένες για κάποιο λόγο που δεν μπορούσε να θυμηθεί, βλέποντας τώρα τον ανέκφραστο εκταφέα να ξεπλένει με φτηνό κρασί και ανατριχιαστική ακρίβεια τα οστά, ή ο εκνευρισμός της πήγαζε από το γεγονός ότι η πεθερά της είχε γράψει στα παλιά, σμυρναίικα παπούτσια της, την παρένεσή τους, λες και δεν θα την έπαιρνε ο γιώκας της ο χαϊδεμένος μόλις θα ξυπνούσε, όπως έκανε κάθε απόγευμα. «Να τον σηκώσω, συμβαίνει κάτι?», ρώτησε απρόθυμα και στο βάθος άκουσε τον πεθερό της να φτύνει στο μαντίλι του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της γυναίκας του, το κακό είχε παραγίνει. Όλο το βράδυ έβηχε και τι το ήθελε ο σκασμένος να ανάψει εκείνο το αναθεματισμένο το τσιγάρο, ακόμη δεν είχε σηκωθεί. Ο βήχας φούντωσε τόσο πολύ που ανέβασε πυρετό. «Τι τον αφήνεις, βρε μαμά, και εσύ να καπνίζει με τέτοιο βήχα? Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα? Άντε καλέ, φέρ τον άλλον», της απάντησε με τόνο που ανάγκασε την ύφη της να τραβήξει απότομα τα γκέμια της καλπάζουσας έλλειψης υπομονής της. «Περίμενε, μην κλείσεις, να τον φωνάξω», είπε. Και ακούμπησε το ακουστικό στην εταζέρα με δύναμη αρκετή για να ακουστεί ένας γδούπος, αλλά όχι αρκετή για να θεωρηθεί ότι το έκανε επίτηδες, και ευχαριστημένη με τον εαυτό της πήγε στην κρεβατοκάμαρα να ξυπνήσει τον άντρα της. Τον βρήκε ξαπλωμένο να έχει ήδη ανοίξει τα μάτια του. Με το που άκουσε ότι ήταν η μάνα του στο τηλέφωνο, γιατί κάτι είχε ο πατέρας του, πετάχτηκε από το κρεβάτι και καθώς τον παρακολουθούσε μέσα στο κρύο του Μαρτίου να μιλάει όρθιος φορώντας μια λευκή ξεχυλωμένη φανέλα με το τελείωμά της βολεμένο μέσα στο επίσης λευκό και ακόμη πιο ξεχυλωμένο βρακί του, η γυναίκα του σκέφτηκε ότι αφού η κοιλιά του, που μετά από 10 χρόνια γάμου έμοιαζε με εγγύου 4 μηνών, δεν έλεγε να πέσει, έπρεπε τουλάχιστον να λουστεί και να ψαλιδίσει το μουστάκι του. Μόλις το κλείσε, ξανάβαλε τα ρούχα της δουλειάς και κατέβηκε 3 ορόφους με τα κορδόνια λιτά, με τέτοια ταχύτητα που η γυναίκα του κράτησε την ανάσα της μέχρι να δει το αμάξι να βγαίνει από τον ακάλυπτο. Γύρισε 3 ώρες μετά, με κάτι μούτρα μέχρι εκεί κάτω. Η έμπειρη πια κόρη της Αλκμίνης την είχε πατήσει αρκετές φορές για να ξέρει να τον αφήνει στην ησυχία του όποτε τον έβλεπε σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, για να μην πληρώσει εκείνη τα όποια σπασμένα.
κλείστηκε στην κρεβατοκάμαρα, έβγαλε τα ρούχα, μπήκε κάτω από το πάπλωμα, έκλεισε το φως και δεν έβγαλε μιλιά μέχρι τις 11 το βράδυ που πήγε στο σαλόνι, κάθισε δίπλα της, ξεφύσηξε με δύναμη που παραμόρφωσε κωμικά το σκοτισμένο πρόσωπό του και ανακοίνωσε το προφανές. Ο πατέρας του δεν ήταν καλά. «Κάτι μας είπες τώρα», σκέφτηκε η γυναίκα του, που ούσα ως συνήθως προνοητική σαν τη μάνα της, είχε ήδη κλείσει ραντεβού με τους γιατρούς. Ύστερα από 10 χρόνια, ο γαμπρός της Αλκμίνης στεκόταν δίπλα στη γυναίκα του μπροστά στο χωνευτήρι και ενώ αναρωτιόταν αν είχε μόλις πάρει τη σωστή απόφαση να σταματήσει να πληρώνει το αντίτιμο για να φυλάει τα απομεινάρια του πατέρα του στο οστεοφυλάκιο, έβαζε με το μυαλό του τη σύγχυση της στιγμής που άκουσε ότι ο πατέρας του θα πέθαινε και μάλιστα με μια ανοικονόμητη ακρίβεια που καμία έκπληξη δεν του προκάλεσε και σταυροκοπήθηκε ακριβώς γι' αυτό. «Ο πατέρας σας έχει δεν έχει 4 μήνες», του είπε ο πνευμονολόγος, και ο γιος ένιωσε τα πόδια της καρέκλας του να λυγίζουν από το βάρος της κεραμίδας που του είχε μόλις πετάξει στο κεφάλι με μια αυστηρότητα που, αν δεν ήταν βέβαιος ότι τον έβλεπε πρώτη φορά στη ζωή του, θα τον έκανε να αναζητήσει την αιτία της εκδικηστικής της αφετηρίας. Ένιωσε να μελανιάζει και να πρίζεται κάθε κύτταρο του σώματός του. Έκλαιγε γιατί θα έχανε τον πατέρα του, ή γιατί ο χαμός του πατέρα του θα σήμαινε ότι απήχε λιγότερο η στιγμή που θα ορφάνευε και ο γιος του. Και πώς μπορούσε να μην κλαίει η μάνα του που καθόταν στη διπλανή καρέκλα, έχοντας ακούσει μόλις τον γιατρό να ανακοινώνει ότι θα χάσει τον άντρα της. «Τι πρέπει να κάνουμε, γιατρέ?», είπε με μια σκληράδα στη φωνή της που ξένησε τους παρευρισκόμενους και την κοίταξαν με μισό μάτι. «Κοιτάξτε, ο σύζυγός σας έχει δεν έχει 4 μήνες μπροστά του», επανέλαβε ο γιατρός, και μετά από μια εμφατική παύση, εξήγησε ότι κανείς δεν θα τους παρεξηγούσε αν κρατούσαν τα μαντάτα κρυφά από τον ασθενή, γιατί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα προλάβαινε καν να ταλαιπωρηθεί από πόνους, μιας και ο όγκος στον αριστερό του πνεύμονα ήταν σαν πορτοκάλι. Το σχήμα πάντως που έκανε στον αέρα με τις παλάμες του θύμισε μικρό αργήτικο πεπόνι. Τελικά, μόλις ξαναπήγαν στην αίθουσα αναμονής όπου ο ασθενής περίμενε κρατώντας το χέρι της νύφης του, του είπαν ότι είχε αρπάξει γερό κρύωμα από τα μέσα έξω στο σπίτι και ότι αν δεν έκοβε το τσιγάρο θα του γυρνούσε σε πνευμονία. Στη διαδρομή μέχρι το σπίτι, μάνα και γιος δεν σκέφτηκαν ότι ο ασθενής δεν ρώτησε λεπτομέρειες γιατί βαθιά μέσα του, κάπου δίπλα στο πορτοκάλι, ήξερε την αλήθεια. Σαν πως ήταν η πρώτη φορά που ο γιος του τον αντιμετώπιζε σαν παιδί. Ίσως να έφταιγε που τον είχαν κάνει μεγάλη, όμως με το που απέκτησε τη δική του οικογένεια, έκανε κουμάντο και στο σπίτι που γεννήθηκε. Και όπως ο γέρος άνθρωπος τον άφηνε, κι ας ανέβαζε πίεση, να βάζει με δύναμη τα χέρια του στις τσέπες της ζακέτας του για να δει αν είχε καμιά ξεχασμένη χαρτοπετσέτα, έτσι και τώρα πήγε με τα νερά του γιατί διέκρινε τον τρόμο του κενού στα μάτια του. Μόνο η νύφη του υποψιαζόταν ότι γνώριζε, αλλά δεν το είπε στον άντρα της γιατί ποτέ δεν ήξερες με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί και να την κατηγορούσε ότι εκείνη του τα είχε μαρτυρήσει, οπότε από τη μέρα της διάγνωσης και μετά απέφευγε να κοιτάξει τον πεθερό της στα μάτια για να μην βάλει τα κλάματα ή, κυρίως, τα γέλια. Όταν μάλιστα σε μια προσπάθεια να ακουστούν ακόμη πιο πιστικοί, του είπαν ότι για μερικές μέρες δεν έπρεπε να δει τα εγγόνια του για να μην τα κολλήσει, σκέφτηκε να τους αγκαλιάσει και να τους πει ότι δεν χρειαζόταν να πιλατεύουν ο ένας τον άλλον. Τους λυπήθηκε η ψυχή του έτσι που έβλεπε τα βλέφαρά τους να πεταρίζουν πάνω από τα απλανή βλέμματά τους. «Ποιον κοροϊδεύετε, βρε χαϊβάνια», ήθελε να τους πει, «αφού ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε». Στη βδομάδα πάνω, με το βήχα του να μην έχει δείξει το παραμικρό σημάδι βελτίωσης, πήγαν να δουν τον παππού και τη γιαγιά με τα δύο αδαοί ως προς το επικείμενο θανατικό παιδιά, όπως τα έκαναν και κάθε φορά που έπρεπε οι δύο άντρες να πάνε στο γιατρό, αφήνοντας τις δύο άσπονδες γυναίκες στο σπίτι. Ούτε για τη φιάλη του οξυγόνου που του πήγανε πεσκέσει ένα απόγευμα δεν είπε τίποτα ο ασθενής. «Αφού δεν βάζεις μυαλό και συνεχίζεις το παφαπούφα», είπε ο τάχα μου ψύχρεμος μοναχογιός, «θα κοιμάσαι με οξυγόνο». Ακούγοντάς τον, ο πατέρας του σκούπισε το καλό του μάτι με το μαντίλι. Όλοι ήξεραν ότι είχε 2 μήνες να βάλει τσιγάρο στο στόμα του. Ούτε αυτό δεν άντεχε να κάνει άλλο πια. Ώσπου ένα από τα πρώτα απογεύματα του Ιουνίου, σηκώθηκε με τη βοήθεια του γιού του από το κρεβάτι, έβγαλε τη μάσκα του οξυγόνου και ζήτησε να του ψήσουν έναν ελληνικό και να του φέρουν ένα τσιγάρο από εκείνα που υπήρχαν πάντα για ώρα ανάγκη στην ξύλινη ταμπακέρα, ανάμεσα στα δεκάδες κουτιά με τα χάπια, στο πίσω μέρος του ντουλαπιού από όπου πριν από πολλά χρόνια ένας μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου είχε κλέψει από το πακέτο μάρκας Πρώτο το πρώτο τσιγάρο της ζωής του. Είχαν κοντέψει τότε να του βγουν τα μάτια από το βήχα. «Αφήστε με τώρα», τους είπε μόλις η μυρωδιά του καφέ και του τσιγάρου υπερκέρασαν την ξυνήλα των φουσκωμένων σοβάδων. Ίσα που πρόλαβαν να βγουν στην αυλή και να κατσαδιάσουν τα δύο παιδιά που μάζευαν τους βόλους της κοπριάς από το παρτέρι με τις 30 φυλιές και τους πετούσαν στο θηριώδες κατάμαυρο λυκόσκυλο της γειτόνισσας που κόντευε να σπάσει τα δόντια του από την τζατήλα,
δαγκώνοντας τα κάγκελα που χώριζαν τα δύο σπίτια με κτηνώδη μανία, και άκουσαν το φλιτζάνι να θρηματίζεται στο μοσαϊκό. Έτρεξαν πίσω και βρήκαν τον μελοθάνατο με τον καφέ χυμένο στα μπατζάκια του και το τσιγάρο να καίγεται αφημένο στο τασάκι. Το μισό του σώμα είχε γλιστρήσει και μόνο το πεσμένο στο τραπέζι κεφάλι του τον κρατούσε κακήν κακός στην καρέκλα που τον είχαν στερεώσει. Το ασθενικό βογγητό του ήταν αποκαρδιωτικό. Από τη λαχτάρα που πήρε, η γυναίκα του χαστούκησε τον εαυτό της. «Μη μου στενοχωριέσαι, δεν έγινε και τίποτα καλέ», είπε ο γιος του καθώς τον ξάπλωσε στο κρεβάτι και πέρασε το λάστιχο της μάσκας γύρω από το κεφάλι του. Μετά χάιδεψε τα μαλλιά του πατέρα του, που πάντα του θύμιζαν βαμβάκι, και μόλις εκείνος έκλεισε το καλό του μάτι, έκανε νόημα και με τα δύο δικά του στη μάνα του να πιάσει τη σφουγγαρίστρα και στη γυναίκα του να φύγει με τα παιδιά για να μην δουν τον παππού τους να ξεψυχάει. Ούτε 10 λεπτά δεν της πήρε να τα πάει με το αμάξι στο σπίτι της Αλκμίνης, που προνοητική όπως πάντα, είχε από καιρό κατεβάσει τα μαύρα από τον μπαούλο στο πλισταριό. Στο μισάωρο πάνω, πήγε πίσω και βρήκε τους μισούς γείτονες ήδη μαζεμένους στην αυλή. «Έχει γούστο», σκέφτηκε και μπήκε στο σπίτι κρατώντας το στόμα της κλειστό. «Κοιμήθηκε», της είπε ο άντρας της, που στεκόταν όρθιος δίπλα στο προσκέφαλο του πατέρα του και ευτυχώς που είδε την πλαστική μάσκα να θολώνει ακόμη, γιατί θα το είχε μεγάλο κρίμα. Κατά τα μεσάνυχτα, οι γείτονες γύρισαν στα σπίτια τους, η μέλουσα χείρα ξανάπλευνε τα ήδη πλημμένα πιάτα και ο γιος της έγειρε στο κρεβάτι που τον είχαν συλλάβει, μιας και ο πατέρας του ήταν οριζοντιωμένος στο δικό του και άρχισε να ροχαλίζει. Είχε μόλις πάρει να χαράζει όταν η κόρη της Αλκμίνης, που λαγοκοιμόταν καθιστή στο προσκέφαλο του πεθερού της, ένιωσε να της φύγει το χέρι. Την κοίταξε με την αγωνία ενός ανθρώπου στο μετέχμιο ενός αμφίβολου βροντερού φτερνίσματος. Της ξέφυγε ένας πνιγυρός λυγμός, καθώς της έσφιξε με δύναμη μωρού το χέρι και παραμέρισε τη μάσκα του οξυγόνου. Κάτι πήγε να ψελίσει στην ύφη του που, κρατώντας την αναπνοή της, έσκυψε κοντά στο στόμα του για να βγάλει νόημα. Για κακή του στίχη, εκείνη την ώρα πέρασε το τρένο έξω από το σπίτι και ο μαύρος σκύλος του γείτονα άρχισε να γαυγίζει σαν να μην υπήρχε αύριο. Κεφάλαιο 27 από το βιβλίο «Η Αλκμίνη και οι άλλοι». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books. Και οι δύο απέφευγαν τους γιατρούς όπως ο διάολος στο λιβάνι και όπως συνέβαινε με τόσα και τόσα άλλα κοινά τους χούγια, κανείς τους δεν θυμόταν αν ήταν έτσι από πριν γνωριστούν ή αν είχε κολλήσει ο ένας τη μέντα στον άλλον. Μετά από 4 δεκαετίες γάμου, 2 παιδιά και 3 εγγόνια, τα εναπομείναντα ψήγματα διαφορετικότητας ανάμεσά τους τόνιζαν την οριστική και αμετάκλητη όσμωση των χαρακτήρων τους. Τις κακές μέρες, που την απόπαιρνε λέγοντάς της «άντερε χάχα» και τον πλήρωνε με το ίδιο νόμισμα λέγοντάς του «χάχα είσαι και φαίνεσαι» και πάντα κάποιος από τους δύο άλλαζε δωμάτιο για να μην πουν καμιά κουβέντα παραπάνω, ο ένας αντιλαμβανόταν τον άλλον σαν επιθετικό ξενιστή. Τις καλές μέρες, που ήταν οι περισσότερες, ή έτσι νόμιζαν γιατί το μέτρημα χανόταν, ένιωθαν το σπίτι τους σαν πιάτο μέσα στο οποίο είχε συντελεστεί ένα πετυχημένο ξεμάτιασμα, έντασης ικανής να προκαλέσει ναρκοληψία απ' άκρης άκρη της δικής τους όχθης του ποταμιού, χωρίς κανείς τους να ξέρει ή να νοιάζεται να μάθει ποιος είναι το λάδι και ποιος το νερό. Η απώλεια του εαυτού ήταν ευλογία. Και ποιος δεν το έχει σε κακό, βέβαια, να τραβολογιέται σε γιατρούς στα καλά του καθουμένου, σκέφτονταν και οι δύο καθώς υπέμεναν τον εκάστοτε πόνο σε καθεστώς άρνησης για το ότι αντιμετώπιζαν το όποιο ζήτημα υγείας πρώτα και κύρια σαν πλήγμα στην αξιοπρέπειά τους. Ζητούσαν βοήθεια μόνο όταν έφταναν στο αμήν, και αφού με τα χίλια ζόρια είχαν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχαν περάσει μαζί κοντά 40 χρόνια και είχαν κάνει 2 παιδιά και είχαν δει 3 εγγόνια, οι επαλαμβανόμενοι εποδός της τρίτης ηλικίας τους, θα ζητούσε και τα ρέστα που ο άλλος δεν είχε ρίξει τα μούτρα του μια ώρα αρχίτερα και τώρα θα την πλήρωναν και οι δύο, τρέχοντας και μη φτάνοντας. Από εδώ το έφερνε, από εκεί το πήγαινε. 3 εβδομάδες το πιλάτευε στο μυαλό του και αν το πήρε απόφαση ο άντρας της Αλκμίνης να ανοίξει το στόμα του πριν κλείσει μήνας, ήταν γιατί με το που τελείωσε η τρίτη και φαρμακερή εβδομάδα, χώνεψε ότι ο πόνος δεν θα περνούσε όσα βουτυγμένα στο τσίπουρο βαμβάκια κι αν πιπηλούσε. Το μόνο που κατάφερνε πια ήταν να περιέρχεται από το πρωί σε μια κατάσταση μεσοβέζικης μέθης, που μέχρι το απόγευμα έκανε τα νταούλια του πονόδων του να ηχούν εκοφαντικά, αντί να καταλαγιάσουν στο κεφάλι του, οπότε άφηνε τα βαμβάκια στην άκρη και τόπινε ξεροσφύρι το τσίπουρο, μπας και βρει την υγειά του και καταφέρει να γαλινέψει. Τη μέρα που είδε την πεντόλιτρη νταμιτζάνα σχεδόν άδεια, τον έπιασε μια ανακατοσούρα και αποφάσισε να τα πει στην Αλκμίνη όλα το βράδυ που θα έβλεπαν μπάσκετ στην τηλεόραση.
Ήταν άλλη μία από τις συνήθειές τους που κανείς από τους δύο δεν ήξερε ποιος τη μετέδωσε σε ποιον, όμως την τηρούσαν από κοινού ευλαβικά. Έκλειναν όλα τα φώτα του σπιτιού εκτός από της κουζίνας, έπιαναν από μία καρέκλα σε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις γύρω από τη ροτόντα στο κέντρο του δωματίου με τη σόμπα και παρακολουθούσαν σιωπηλή τα τεκτενόμενα στον αγωνιστικό χώρο. Τα βράδια που τους επισκέπτονταν οι κόρες τους με τα παιδιά τους, τους έβρισκαν λουσμένους, όπως και ολόκληρο το δωμάτιο, στο μπλε φως της οθόνης και σημαδεμένους από τη σκιά που έπεφτε πάνω τους από το σεμεδάκι που η Αλκμίνη είχε επιμελώς τοποθετήσει στο κέντρο του πάνω μέρους της τηλεόρασης. Ποσό σκόπτονταν για το ποια ομάδα θα κέρδιζε. Κάποιες φορές μάλιστα μπορεί και να μην πρόσεχαν καν ποιοι έπαιζαν εναντίον ποιών. Παρακολουθούσαν όμως μαγνητισμένοι τους παίκτες να τρέχουν πάνω κάτω, να πηδάνε, να πέφτουν, να σηκώνονται και πάλι από την αρχή. Ένα θέαμα που αναδείκνυε και ταυτόχρονα αντιστάθμιζε τη δική τους προχωρημένη ακινησία. Στο ημίχρονο σκόπευε να το βγάλει από μέσα του, έλαμο όμως που καθώς περιεργαζόταν το δόντι του σκανδάλου με τη γλώσσα του, μπήκε ένα θεαματικό τρίποντο και από τον ενθουσιασμό του τη δάγκωσε. Του ξέφυγε ένας λυγμός που ακούστηκε πιο δυνατά από τις ιαχές και τις δουντούκες των οπαδών και ένιωσε την περηφάνεια του να τσακίζεται καθώς η μεταλλική γεύση του αίματος κατηφόρησε προς το λαρύγγι του. Με τα δυο του χέρια έφραξε το στόμα του και άρχισε να μουγκανίζει. «Μου κόψες τα ύπατα, Χριστιανέ μου», είπε η Αλκμίνη και από την τρομάρα της σταυροκοπήθηκε. «Πεθαίνω, Αλκμίνη, πεθαίνω, σου λέω, το δόντι μου, πεθαίνω, γαμώ τον αντίχριστό μου», γκάριζε ο άντρας της που είχε πια σηκωθεί και γυρνούσε σαν δερβίσης γύρω από τον άξονά του. «Σώπα καλε βραδιάτικα, θα σ' ακούσουν μέχρι έξω. Τι περίμενες, Χριστιανέ μου, να δεις προκοπή με τα τσίπουρα?» Την κοίταξε σαστισμένος. «Τι κοιτάς αγχάνος? Νομίζεις δεν παίρνω χαμπάρι τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου, επειδή δεν λέω κουβέντα τόσο καιρό? Ήθελα να δω πόσο μακριά θα πάει η βαλίτσα. Άιντε, σοβαρέψου τώρα. Κάνε υπομονή απόψε και αύριο πρωί-πρωί σύρε στο γιατρό», συνέχισε η Αλκμίνη, λες και δεν ήξερε ότι ο άντρας της έτρεμε τον οδοντίατρο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο γιατρό, γιατί φοβόταν μην κατατίσει σαν τους φίλους του, των οποίων τα δόντια την τελευταία πενταετία έπεφταν σαν τις μύγες. «Άντε ρε χάχα», της είπε και πήγε στο μπάνιο να φτύσει το αίμα. «Χάχας είσαι και φαίνεσαι», απάντησε ως συνήθως η Αλκμίνη. «Άντε ρε χάχα», της ξανάπε. Το επόμενο μεσημέρι γύρισε στο σπίτι ελαφρύτερος κατά ένα δόντι. Από τη χαρά του που ο γιατρός διέγνωσε ότι τα υπόλοιπα έστεκαν μασίφ στις θέσεις τους, παρά το ότι ο ασθενής ομολόγησε ότι τα έπλαινε στη χάση και στη φέξη, ήταν αποφασισμένος να επιβραβεύσει τον εαυτό του αντικαθιστώντας το χαμένο δόντι με ένα χρυσό. «Α, εσύ δεν είσαι με τα καλά σου», μηδίασε η Αλκμίνη. «Ας τον καλέ μαμά να κάνει ό,τι θέλει», είπε η μεγάλη κόρη της από το τηλέφωνο. «Δικό σου είναι το στόμα». «Μωρέ, δεν πάνε να κόψουν το λαιμό τους», έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του άντρας της Αλκμίνης για να αποσοβήσει τις απειλητικές δεύτερες σκέψεις, κυρίως επειδή η μικρή του κόρη, που συχνά πυκνά εκδήλωνε ένα παράλογο παράπονο ότι τάχα μου στην πρωτότοκη είχαν προσφέρει περισσότερα, αρχίνησε την κρίνια για τα πεταμένα λεφτά. Ακόμη και αφού φυτεύτηκε το χρυσό δόντι, συνέχισε να τρώει τα λυσακά της. «Τι το θέλες βρε μπαμπά στα γεράματα», του λέγε, και η βιτριολική, έτσι του φαινόταν, χρειά της φωνής της, του σούβλιζε τα μηνύγκια. «Αν αχαθείς γαϊδούρα», σκεφτόταν ο πατέρας της, «εγώ φταίω που έχει χάρη», συνέχιζε και έκλεινε ερμητικά το στόμα του για να μην ξεστομίσει την πρότασή του και γίνει το «έλα να δεις». Όταν, μετά από σχεδόν δύο μήνες, ξύπνησε μια μέρα και το χρυσό δόντι είχε κάνει φτερά, αυτόματα σκέφτηκε ότι με τη μύρλα της, είχε δεν είχε, τον γρουσούζεψε τελικά. Το πρώτο πράγμα που έκανε κάθε πρωί και το τελευταίο κάθε βράδυ ήταν να το περιεργάζεται με τη γλώσσα του, οπότε μόλις αυτή έπεσε στο κενό, πετάχτηκε από το κρεβάτι και έτρεξε στο μπάνιο για να βεβαιώσει την απουσία του. Άρπαξε το ξηραφάκι από τον ντουλάπι δίπλα στον καθρέφτη και για να μην κάνει καμιά τρέλα μέσα στην απόγνωσή του, ξυρίστηκε σε μεγαλύτερο βάθος από ποτέ. «Τι το θέλες αβατιάτικα το ξύρισμα, Χριστιανέ μου», είπε η Αλκμίνη, ενώ έψινε τους καφέδες τους. «Δεν τ' άφηνες για αύριο πριν την εκκλησία?» «Αλκμίνη, πάει το δόντι», της ανακοίνωσε ξεψυγισμένα και έδειξε το μαύρο κενό που έχασκε στην κάτω γνάθο του. Έμεινε ακίνητος με το βλέμμα στραμμένο στο ταβάνι, έτοιμος να τα ακούσει. Δεν της πήγε όμως η καρδιά έτσι που τον είδε σκυθρωπό και ηττημένο. «Σώπα καημένε, πώς κάνεις έτσι? Κάτσε να πιεις ένα καφέ σαν άνθρωπος και θα το βρούμε μετά με την ησυχία μας». Έφαγαν τον τόπο όλο το Σαββατοκύριακο. Έψαξαν κάθε δωμάτιο, σπιθαμί προς σπιθαμί. Μέχρι και το πλισταριό στην ταράτσα έκαναν άνω κάτω. Το δόντι ήταν άφαντο και ο πρώην κάτοχός του απαρηγόρητος. Από εκείνη τη μαύρη μέρα, ζήτημα είναι αν ξανάκουσε κανείς το γέλιο του, ενώ και στις φωτογραφίες με το στανιό καθόταν και μόνο όταν του το επέβαλε η γυναίκα του, όπως τότε που γεννήθηκε το τέταρτο και τελευταίο εγγόνι του, ένα ξανθό κορίτσι που εκτός από τα μάτια πήρε και το όνομα της Αλκμίνης.
ο πρεσβύτερος του σπιτιού είχε πατήσει πια τα 70 και τους άφηνε όλους να πιστεύουν ότι δεν άντεχε την αναμπουμπούλα ενός ακόμη μωρού ανάμεσα στα πόδια του, γι' αυτό δεν πολύ άνοιγε το στόμα του και προτιμούσε να κάθεται μονάχος του στη βεράντα. Μιλούσε μόνο όταν έκρινε ότι ήταν απολύτως απαραίτητο και μάλιστα σχεδόν χωρίς να ανοιγοκλίνει το στόμα του. Γι' αυτό και εκείνο το πρωί που σηκώθηκε και κάτι μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του, η Αλκμίνη κατάλαβε ότι ένας θρόμβος του είχε φράξει την αρτηρία, όχι γιατί τρέβλιζε μερικές κουβέντες που δεν έβγαζαν νόημα, αλλά γιατί πρόσεξε αμέσως ότι έσερνε το αριστερό πόδι του και δεν μπορούσε να σηκώσει το δεξί χέρι. Τι και αν του πήρανε μπαστούνι για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μικρής έντασης εγκεφαλικού, ζήτημα είναι αν όλο το καλοκαίρι βγήκε 5-10 φορές από την αυλή. Τα μαξιλάρια με τα οποία έντυσε η Αλκμίνη την πλαστική καρέκλα με τη ρυθμιζόμενη κλίση στην πλάτη, που είχε κουβαλήσει μόνη της από τη λαϊκή, είχαν γίνει χαλκομανία. Μέχρι να βγει ο Αύγουστος, όπως τους είχε πει ο γιατρός, η ομιλία του είχε επανέλθει στα κανονικά πρώτου εγκεφαλικού επίπεδα. Στη χάση και στη φέξη τους μιλούσε βέβαια, ακόμη και τις Κυριακές που μαζεύονταν όλοι για φαγητό. Τελευταίος καθόταν, έτρωγε στα γρήγορα και πρώτος σηκωνόταν από το τραπέζι. Κούτσα-κούτσα, επέστρεβε στην πλαστική πολυθρόνα, σήκωνε με τη βοήθεια του αριστερού του χεριού, του καλού του χεριού μετά το εγκεφαλικό, το αριστερό του πόδι, το τοποθετούσε πάνω στο δεξί, ίσιονε τις πιέτες στα μπατζάκια και πάντα με το αριστερό χέρι έβγαζε ένα άρωμα από την κασετίνα, το άναβε και όποτε δεν τον έβλεπε κανείς, το στερέωνε εκεί που κάποτε είχε φυτέψει το χρυσό δόντι. Το έβγαζε μια και καλή, όταν η κάφτρα ζύγωνε το φίλτρο και του φλόγιζε τα χείλια. Ένα κυριακάτικο μεσημέρι που είχαν ως συνήθως φάει τον αγλέωρα, παρατρίχα δεν άρπαξε φωτιά το μουστάκι του, γιατί κατά τύχη την κρίσιμη στιγμή η μεγάλη του κόρη βγήκε για να ποτίσει τα λουλούδια και τον είδε να αλλαγοκοιμάται πίσω από ένα προπέτασμα καπνού. «Αμάν βρε μπαμπά, πρόσεχε», είπε. Άρπαξε το τσιγάρο από το στόμα του και το πέταξε στην άλλη άκρη της αυλής. Την κοίταξε απορριμμένος. Αν εκείνη τη στιγμή ακουγόταν ένα πουφ και γινόταν ένα με τον καπνό του τσιγάρου, θα θυμόταν άραγε κάτι άλλο ο κόσμος για εκείνον πέρα από το πώς ήταν τη στιγμή της ανάληψής του, ένας ξεδοντιάρης γέρος που δεν μπορούσε καλά-καλά να πάει μέχρι τη γωνία χωρίς τον μπαστούνι του. Θυμάσαι, βρε κορίτσι μου, τότε που ήσουν τόση δά και πηγαίναμε στα Μελισσιάτικα. Ποια Μελισσιάτικα, βρε μπαμπά, εδώ κόντεψες να πάρεις φωτιά. Θυμάσαι τι χορό ρίχναμε. Πώς, δεν θυμάμαι, ξεχνιούνται αυτά. Θυμάσαι το χασάπικο που χορεύαμε και μας χειροκροτούσε όλο το μαγαζί. Αν θυμάμαι, λέει, είπε η κόρη κουνώντας το κεφάλι της, γιατί εκτός από το χασάπικο θυμόταν και τα ζαϊμπέκικα και τις μαγκιόρικες φιγούρες που έκανε ο πατέρας της ανάμεσα στα τραπέζια με ένα μαχαίρι στο στόμα. «Δελφίνι, δελφινάκι», άρχισε να τραγουδάει ο πατέρας. «Πάμε πιο γρήγορα», συγκοντάρισε η κόρη χτυπώντας παλαμάκια. Η Αλκμίνη, που τόση ώρα έπλαινε τα πιάτα και άκουγε το διάλογο, έκλεισε τη βρύση και έβγαλε το κεφάλι της από το παράθυρο της κουζίνας. «Χαζέψατε καλέ, πατέρας και κόρη», είπε γελώντας και χτύπησε παλαμάκια με τα βρεγμένα της χέρια. «Άντε καλέ εσύ, σύρε μέσα που έχει τον ανεμιστήρα», συνέχισε. «Γιατί, πειράζω κανένα? Καθίστε εσείς εκεί πέρα», της είπε κοιτάζοντας την κόρη του. «Σήκω καλέ, θα βγάλεις την μπέμπελη και θα έχουμε άλλα καλοκαιριάτικα», επέμεινε η γυναίκα του. «Άντε ρε χάχα», της μούγκρισε. «Χάχας είσαι και φαίνεσαι», είπε η Αλκμίνη και συνέχισε το πλήσιμο των πιάτων. «Οι ζωντανοί αξίζουν περισσότερο από τους πεθαμένους», μονολόγησε ο πατέρας. Η κόρη του θορυβήθηκε. «Τι σε έπιασε τώρα, καλέ μπαμπά?» «Μωρέ, ξέρω εγώ τι λέω». Στεκόταν όρθια μπροστά του και τον κοιτούσε στα μάτια. Κάτι ακόμη πήγε να της πει, αλλά το μετάνιωσε. Τον ρώτησε αν ήθελε ένα ποτήρι νερό. Δεν πήρε απάντηση. Έκανε να πάει προς τα μέσα, ένιωσε όμως το βλέμμα του να την ακολουθεί. Γύρισε πίσω και στάθηκε ξανά δίπλα του. «Μπαμπά?» Ο άντρας της Αλκμίνης, με τα μάτια του στραμμένα στο ποτάμι και ακόμα παραπέρα, ανοιγόκλεισε το στόμα του και μια ζεστή ανάσα ανέβηκε από τα πνευμόνια του, φούσκωσε τα μαγουλά του και βρήκε διέξοδο μέσα από το μαύρο κενό που είχε αφήσει πίσω του ο χαμένος χρυσός προγόμφιος. Ακούστηκε όπως η χύτρα ταχύτητας όταν το φαγητό είναι έτοιμο για σερβίρισμα. «Μαμά!»